αυτού τους θεωρείτε εξωπραγματικούς, διότι όπως είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, υπάρχουν εκθέσεις διεθνείς που λένε ότι είναι εφικτό για τη χώρα να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις, πολύ πραγματικές. Δηλαδή. Για παράδειγμα, είχαμε μια μείωση στον ειδικό φόρο για τα καύσιμα της τάξης του 30%, ακούγεται, σημαίνει 10 λεπτά στην τελική τιμή. Πολύ πιο πίσω από ότι να είναι. Ναι, θέλω να πω ότι ήταν μια επιβεβλημένη μείωση, διότι είχαμε οδηγηθεί σε μείωση των αντίστοιχων εσόδων του κράτους λόγω της υψηλής τιμής. Και αυτή η μείωση είναι τόσο λίγη, η οποία δεν θα αναστρέψει την κατάσταση και στο σκέλος των εσόδων για το κράτος, αλλά και κυρίως σε σχέση με τις επιπτώσεις του ακριβού καύσιμου για τις ελληνικές οικογένειες. Είχαμε μια έκτακτη εισφορά η οποία είχε αναγγελθεί ότι για τελευταία φορά θα ίσχυε για το 2014 και βλέπετε ότι αυτή παρατείνεται και για τον επόμενο χρόνο. Είχαμε τον έμφυα ο οποίος ενσωμάτωσε το περιβόητο έκτακτο χαράτσι και μάλιστα γι' αυτό το λόγο κινδύνευε να χαρακτηριστεί και αντισυνταγματικός ο έμφυα. Το έκανε μόνιμο και τώρα βλέπετε ότι υπάρχει μια νεφελώδης αναγγελία, προαναγγελία ότι ενδεχομένως κάπως θα μειωθεί, ενώ όμως η βασική πηγή του προβλήματος που είναι οι εξωπραγματικές αντικειμενικές τιμές των ακινήτων είναι στο απροσδιόριστο μέλλον πότε αυτές θα προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που έχει οδηγήσει στην κατάρρευση των τιμών των ακινήτων. Έχουμε την υπόθεση της μείωσης των συντάξεων μπροστά μας. Έχει μπει με έναν απόλυτα σαφή τρόπο εκ μέρους της Τρόικας. Και ενώ μας λέγανε ότι δεν θα μειωθούν συντάξεις, τώρα τις τελευταίες μέρες λένε ότι δεν θα μειωθούν συντάξεις εντός του 14. Του 14 που λύγει, επικουρικές και κύριες. Όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι πραγματικά η κυβέρνηση συνθλίβεται ανάμεσα στις δεσμεύσεις της απέναντι στην Τρόικα και τις μνημονιακές της υποχρεώσεις. Και από την άλλη, την ανάγκη πια, συνειδητοποιώντας ότι βρίσκεται στη γωνία, να μπορέσει να προσπεράσει, αλλά αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, αυτό που ονομάζουμε λαϊκή καταγραφή. Μετά την παρουσίαση από τον ΣΥΡΙΖΑ του εμπεριστατωμένου, κοστολογημένου και για πρώτη φορά τόσο αναλυτικού από αντιπολίτευση προγράμματος, προγράμματος Θεσσαλονίκη. Κύριε επιμένετε σε αυτό. Απόλυτα επιμένω. Έχετε αμφισβητηθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι φιλικοί προς εσάς. Κανείς φιλικός προς εμάς. Κανείς φιλικός. Μπερδεύετε την έννοια της φιλίας. Και δεν σας συνιστώ να έχετε δει τους φίλους. Συγγνώμη, αλλά από εκεί και έπειτα. Αλλά από εκεί και έπειτα. Προσέξτε. Δηλαδή ο κύριος Λαπαβίτσας μετά τη Θεσσαλονίκη, και το έχει κάνει μετά τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν φίλος σας ο κύριος Λαπαβίτσας. Αυτό το τρόλ το παίξαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιοι είναι φίλοι μας και ποιοι δεν είναι. Συγγνώμη, αλλά μετά τη Θεσσαλονίκη, κυρία Τσαπανίκη, μετά τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, εκεί που η Θεσσαλονίκη ήταν παροχολογία, ότι οδηγούσε σε ένα δυσθεώρατο κόστος για να εφαρμοστούν όλα αυτά, η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την ατζέντα, διαρρέει χωρίς να έχει κοστολογήσει. Η ίδια, παρότι διαθέτει και όλο τον κρατικό μηχανισμό, τις διάφορες φοροελαφρύνσεις και εξαγγελίες της, προσπαθώντας τι, να ξεγελάσει τον κόσμο. Μα τι, μισό λεπτό, δηλαδή, κύριε Σπουδαιώτη. Έχουν με λίγα λόγια μπερδέψει τα μπουκάλια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μην τον γελάτε. Σε αυτό θα παίξω όλα τα κανάλια και μιλάω πάνω σα. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Δεν έχουν αποφασίσει τι λένε αυτή τη στιγμή. Είναι μια αναξιόπιστη, πολιτικά απονομοποιημένη και πολιτικά απομονωμένη κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη. Ο κύριος Κουρλέτης και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά.